Κύριε Γερμανάκο, κύριε Κεσίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Κύριε Γερμανάκο, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσουμε στη τηλεκπαίδευση με αποκλεισμένους εσάς τους μαθητές, οι οποίοι συμμετέχετε σε καταλήψεις και θα παίρνετε μάλιστα και απουσίες για κάθε ώρα μαθήματος. Όπως επίσης είπε ότι οι χαμένες ώρες θα αναπληρωθούν με τα Σάββατα, τις αργίες και τους περιπάτους. Ακούω την άποψή σας για να πάμε μετά και στον κύριο Κεσίδη. Λοιπόν, εμείς, σαν Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, αλλά και σαν μαθητές στο σχολείο μου που κάναμε γενική συνέλευση και συζητήσαμε επί του θέματος, έχουμε την εξής άποψη. Πρώτα απ' όλα, το να μας αποκλεί από ένα μέτρο το οποίο αφορά τη μόρφωσή μας και με βάση αυτές τις απουσίες να αναγράφεται στον έλεγχό μας διαγωγή, γεγονός που κρίθηκε αντισυνταγματικό και από τον Άριο Πάγο αλλά και από την Κομισιόν, είναι απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα, είναι απαράδεκτο ότι ο Υπουργός Παιδείας εν έτη 2020, για να μην μπει στη διαδικασία να συζητήσει μαζί μας και να μας ακούσει, να ακούσει τα, θεωρώ, δίκαια αιτήματά μας, τα οποία είναι πανανθρώπινα κοινωνικά αγαθά, έθεσε αυτό τον τρόπο ώστε να μας καταστήλει. Αλλά, όπως αποφασίσαμε και δηλώνουμε πλατιά στην κοινωνία, η καταστολή δεν θα περάσει. Ούτε η τρομοκρατία. Είμαστε νέοι και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Στην υγεία και τη μόρφωση. Κύριε Γερμανακό, λέτε ότι ακολουθήσατε δημοκρατικές διαδικασίες. Ας πούμε ότι στο δικό σας σχολείο είναι 200 άτομα. Και οι 120-130 ήταν υπέρ των καταλήψεων. Εάν λοιπόν, από τη στιγμή που θα αρχίσει η τηλεκπαίδευση, συμμετέχουν στο μάθημα της τηλεκπαίδευσης 120-130 παιδιά, ανατρέπεται η απόφασή σας για κατάληψη του σχολείου. Γιατί ξέρετε, θα φανεί ότι είναι καταληψίες εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τηλεκπαίδευσης, στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Άρα λοιπόν, ανατρέπεται και αυτό το επιχείρημα το οποίο είχατε, λένε κάποιοι, περί δημοκρατικών διαδικασιών. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, είμαστε συνειδητοποιημένα άτομα. Μπορούμε να κάνουμε στο μυαλό μας ότι ένα και ένα κάνει δύο. Άρα, εξ αντικειμένου, ως μαθητές, συνειδητά ψηφίσαμε υπέρ της καταλήψεως, ψηφίσαμε υπέρ της διαμαρτυρίας των δίκαιων δικαιωμάτων μας, μπορούμε κάλλιστα να συνεχίσουμε, έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεών μας, τον αγώνα μας, ο οποίος, αν θέλετε να ξέρετε, ακούγοντας και ένα φίλο μου, είπε ότι τέλος δεν σημαίνει τέλος, σημαίνει σκοπός, άρα και τέλος του αγώνα μας θα είναι όταν τα αιτήματά μας γίνουν αποδεκτά και λυθούν. Άρα θα συνεχίσετε τις καταλήψεις. Όμως προσέξτε, το δικαίωμα στη μάθηση και το δικαίωμα στην έκφραση την έχει και εκείνος ο οποίος είναι κατά της κατάληψης. Όμορφα. Ελάτε στη θέση τη δική του. Εσείς λέτε, με δημοκρατικές διαδικασίες πήραμε απόφαση για κατάληψη. Αυτοί που είναι κατά των καταλήψεων, πώς θα κάνουν μάθημα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην φοβάται σήμερα. Αλλά σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμά του το να είναι κατά της κατάληψης. Βλέπετε όμως, η δημοκρατία λειτουργούμε με την αρχή της δημοκρατία λειτουργούμε με την αρχή της πλειοψηφίας. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό. Λειτουργούμε με την αρχή της πλειοψηφίας. Και εφόσον τα αιτήματά μας δεν είναι αυταρχικά, όπως πολύ σωστά χαρακτήρισε η ΟΛΜΕ τις αποφάσεις της κυρίας Υπουργού ως αυταρχικά και μη δημοκρατικά, τότε και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αλλά όποιος μαθητής επιθυμεί να συμμετάσχει στα διαδικτυακά μαθήματα, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το απαγορεύσουμε. Μάλιστα. Βέβαια, να σημειώσω κάτι μονάχα και θα κλείσω. Αυτός ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει είναι η φτώχεια η οποία επικρατεί στο ευρύτερο πληθυσμό της κοινωνίας και όπως με στατιστικά της Ελστάτ έχει φανεί, το 30% των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το Υπουργείο κάνει τα στραβά μάτια σε αυτό. Άρα είμαστε εμείς οι οποίοι αποκλείουμε τα παιδιά ή το Υπουργείο σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να πάμε. Κύριε Γερμανάκο, δεν θεωρεί ο κύριος Κεσίδης ότι είναι λόγος να αντιδράσετε, αν και μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, τα δέχτηκε, υπάρχουν προβλήματα και ενδεχομένως αυτό καταλάβω εγώ, ότι η κατάληψη δεν είναι η λύση ενδεδειγμένη? Τι του απαντάτε? Εγώ θα ήθελα
να απαντήσω και γενικά, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσίδης ο οποίος εκφράζει αυτές τις απόψεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στο αφήγημα το ότι είμαστε κατά τη μόρφωση. Όχι, κύριε Παπαδάκη. Το να παλεύει σήμερα ένας νέος για τη μόρφωση με ποιότητα δεν σημαίνει ότι παλεύει για να κάνει ένα κενό στο σχολείο του, για να παίξει μπάλα ή να ασχοληθεί με την προσωπική του ερωτική ζωή. Όχι. Σήμερα ένας νέος έχει κάθε δικαίωμα και έχει και κάθε υποχρέωση προς την κοινωνία να παλέψει και για υγεία δική του και της οικογένειάς του, αλλά και για μόρφωση με επίπεδο. Κύριε Γερμανάκο, αυτός ο οποίος μαστερεί το δικαίωμα στη μόρφωση είναι το Υπουργείο και με τις προβοκατόρικες τακτικές, αλλά και με την τηλεμάθηση η οποία, όπως είπα, ένα 30% δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει ούτε τον Μάιο. Βέβαια, θα δοκιμαστείτε, κύριε Γερμανάκο, γιατί στο δικό σας σχολείο πόσα παιδιά ήταν υπέρ της κατάληψης? 125 από τα 170. 125 από τα 170. Θα φανούν εκ του αποτελέσματος πόσοι θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή, έτσι, κύριε Γερμανάκο, πολλά παιδιά από αυτά τα οποία είχαν πει ναι στην κατάληψη θα μείνουν στο σπίτι, γιατί κάθε πρωί δεν πάνε στην κατάληψη όλα τα παιδιά. Θα μείνουν στο σπίτι. Ότι κάθε πρωί στο σχολείο έρχονται 115 παιδιά. Πώς, στο δικό σας. Και μία υποσημείωση μόνο, γιατί με ρωτήσατε πριν για τον κύριο που βλέπουμε στο σχολείο δίπλα. Συγγνώμη, παίρνω το όνομα. Για τον κύριο Κεσίδη. Κεσίδης. Απλά μην γίνεται και ένα καπέλωμα σε όλους τους μαθητές, το οποίο το ακούμε διαρκώς και από πολλούς, ότι σε όλη την Ελλάδα μία μειοψηφία μπαίνει μπροστά. Δεν είναι σωστό και για τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, και αγωνίζονται και με ένα φόβο για τις οικογένειές τους. Κύριε Κεσίδη, για να κάνουν διάλογο τα παιδιά. Κύριε Κεσίδη, τι του απαντάτε? Εγώ θα ήθελα να απαντήσω με μία ερώτηση. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου που δίνουν πανελλήνιες, όλες αυτές τις καταστάσεις με τις καταλήψεις, πώς θα τις περάσουνε? Όλες αυτές, συγγνώμη, δεν άκουσα. Ότι τα παιδιά της τρίτης λυκείου που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα κενά που θα δημιουργηθούν? Αυτό υπενήσεται ο κύριος Κεσίδης. Μα κύριε Παπαδάκη, πρώτα απ' όλα, άμα θέλετε να το πάμε με βάση τις απουσίες που θα γινόντουσαν σε γκρομές, δεν έχει νόημα να το πιάσουμε από εκεί. Ας το πιάσουμε με τα ευρέως εννοούμενα, τα οποία στην Ελλάδα δεν λέγονται. Δημιουργείται ένας αδέμητος ανταγωνισμός, λένε κάποιοι. Ότι ναι, κύριε Παπαδάκη, αλλά ζούμε στα ιδιωτικά σχολεία, στα ιδιωτικά σχολεία και στα περισσότερα σχολεία, για τα σχολεία μιλάμε τώρα, και για τα σχολεία μιλάω εγώ. Στα περισσότερα σχολεία. Γιώργο μου, για τα σχολεία μιλάμε αυτή τη στιγμή. Γιώργο μου, για τα σχολεία λέμε αυτή τη στιγμή. Είναι πόσα, 700 σχολεία τα οποία είναι υποκατάληψη. Είναι όμως άλλες 12.000 τόσα σχολεία τα οποία δεν κάνουν κατάληψη. Αυτοί οι μαθητές που δεν κάνουν κατάληψη και παρακολουθούν τα μαθήματά τους είναι σε καλύτερη θέση από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην κατάληψη. Γιατί παρακολουθούν τα μαθήματά τους, δεν θα έχουν κενά. Να απαντήσω. Βεβαίως. Δύνατε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχουμε το εξής ζήτημα. Ζούμε σε μια χώρα όπου η παραπαιδεία καλπάζει. Δεν το αναφέρει ποτέ κανείς αυτό. Συνέχεια το λέμε. Και ανού αποτέλεσμα είναι ότι η παραπαιδεία καλπάζει, ότι τα δημόσια σχολεία έχουν παραπέσει συνειδητά από το Υπουργείο με συνειδητές πολιτικές επιλογές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια όμως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα παιδιά θα βρουν την άκρη, δυστυχώς μόνα τους, να καλύψουν τα κενά. Από εκεί και πέρα όμως. Θα πάνε σε φροντιστήριο με λίγα λόγια. Μου λέτε δηλαδή ότι τις χαμένες ώρες των μαθημάτων θα τις καλύψετε σε ένα φροντιστήριο? Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, εγώ λέω το εξής. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κουστάρει την παραπαιδεία. Μ' αρέσει το σχολείο, το δημόσιο δωρεάν παιδεία. Αλλά δεν μ' αρέσει όταν η δημόσια δωρεάν παιδεία παραπέφτει από συνειδητές πολιτικές επιλογές. Και γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι, οι οποίοι συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη και διεκδικούμε μέτρα υγιεινής, αλλά και μέτρα αναβάθμισης της παιδείας. Γιατί ένα από τα αιτήματά μας είναι και η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, η οποία νομοθετήθηκε Μεγάλη Τρίτη. Κύριε Γεσίδη, αν θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Γερμανάκο. Έτσι, σε αυτό το ιδιότυπο debate. Καλό είναι που έχουμε εδώ νέους ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, τα παιδιά της τρίτης λυκείου θα διαβάσουν όταν γίνεται η κατάληψη καλύτερα από ότι όταν θα γινόταν κανονικά το σχολείο. Αυτό λέτε?
Κύριε Κεσίδη, ποτέ δεν ισχυρίστηκα αυτό το πράγμα. Είπα κάτι διαμετρικά αντίθετο. Είπα ότι τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο μπορεί να μαθαίνουν και να μαθαίνουν σωστά, αλλά στη στιγμή που διεκδικείς συνθήκες υγιεινής, θα καλύψει τα κενά και μόνος. Θα διαβάσει μόνος. Δεν λέω ότι θα φτάσει στο επίπεδο των άλλων. Εμείς δώσαμε την ευκαιρία. Αλλά κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δώσαμε την ευκαιρία, ακούστηκαν οι απόψεις. Διατηρούμε αυτά που λέτε, υπερασπιζόμενος κύριε Γερμανάκο, την απόφασή σας για να συνεχίσετε, είπατε. Και τη δική σας, κύριε Κεσίδη, που αφήσατε υπαινιγμούς για κατευθυνόμενες μειοψηφίες. Και ότι αν υπάρχουν προβλήματα, δεν λύνονται με τις καταλήψεις. Ο κόσμος ευγάλητα στην περάματά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.